Ποιος είναι? Γεια! Ήρθε ο παπάς! Ήρθε ο παπάς, αγάπη μου! Νάτο! Αχ! Πώς καλφαλάνε! Κι άλλο! Χύβρισες! Σηκώθηκε μόνο του! Αχ! Να κι άλλη! Στον μπαμπά κατευθείαν! Ήρθε ο μπαμπάς σου φτιάξει το μαλλί! Τι κουκλίσεις η Παναγία μου, κοιτάει το μαλλί. Βρε, θα λιθωρήσεις, δεν μπορείς να το δεις το μαλλί σου. Αγάπη, ωραίες παντοφλίτσες, πρέπει να σου πάρω παντόφλες. Δεν είπαμε, καλημέρα. Όχι, καλημέρα, καλημέρα, κόσμε. Κόσμε. Ναι, όπως θα μαντέψατε ήδη, τα γόρι είναι πίσω επιτέλους! Και με βρήκε εμένα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Αγάπη μου, τι κάνεις? Πώς αισθάνεσαι που είσαι πίσω? Cool. Κλασικός Βασίλης, ναι, με παύσεις. Ο Βασίλης είναι ήδη 2 μέρες. Θα ήθελα να σας τραβήξω και την πρώτη μέρα που ήρθε και όλα αυτά. Αλλά ήδη θα παρατηρήσατε ότι αργώ να ανεβάσω βίντεο. Γιατί τρέχω για εξετάσεις και τώρα τρέχουμε πάλι για εξετάσεις, αλλά θα κάνουμε και ωραία πραγματάκια μες τη μέρα. Τι έχει συμβεί? Έρχεται ο Βασίλης Δευτέρα πρωί, 8 η ώρα, 9, 10 και μισή, εγώ είχα ραντεβού στο καρδιολογικό στο Σωτηρία. Και του λέω, ωραία, θα πάμε μαζί βρε πρώτη μέρα, τέλεια! Όσοι παρακολουθείτε στο κανάλι θα ξέρετε ότι είχα κρίσεις με υπέρταση και τέτοια. Πήγα και σε ενδοκρινολόγο, γενικά το κοιτάμε από παντού. Ελπίζω να έχει δίκιο ο καρδιολόγος όμως, που πιο πολύ τα πήρε στο κρανίο όταν με είδε. Έτσι αρπαγμένη και μου λέει, κοπελιά, παίζει να θες και ψυχοθεραπεία. Θεωρεί ότι αυτά που έχω είναι κρίσεις πανικού. Δεν είναι όμως η διάγνωση, γιατί σε 10 μέρες θα πάω να βάλω και holder. Οπότε να δούμε σίγουρα ότι είναι κρίση πανικού και δεν με περνάει για τρελή ο γιατρός. Τα έλεγα, σταματήσαμε και βενζίνη. Λοιπόν, μου απαγόρευσε ο γιατρός 10 μέρες να πάρω την πίεση μου εντελώς. Με είδε λίγο αρπαγμένη, φαίνεται λίγο πολύ αγχωμένη. Και ελπίζω να μην πεθάνω στον δρόμο. Έτσι, να μου ανέβει κανένα 20-22 και να πέσω ξερή. Εφόσον ήρθε ο Βασίλης, αρχίσαμε να μπαίνουμε. Μπορεί να μου φτιάξει και διάθεση. Να μου πέρασει πίεση, δεν ξέρω. Έχουμε μια ατονία και εγώ και εκείνος και μια επινηλία. Αλλά μπορεί να είναι και γενικό, ξέρω εγώ, με τον καιρό και όλα αυτά. Μάλλον, μετά τις εξετάσεις, θα πάμε. Μήπως περάσουμε την ξαδέρφη του. Άνοιξε ξαδέρφη του. Μαγαζί με παπούτσια. Τέλειο. Θα έχουμε πια πηγή να ψωνίζουμε παπούτσια. Και ίσως το απόγευμα, ελπίζω να το κάνουμε και αυτό, να πάμε στην κυρία Ελένη να στρώσουμε χαλιά. Οπότε έχουμε δουλειές, έχουμε διάφορα πράγματα σήμερα και λέω, γιατί να μην ανοίξω, να σας πάρω μαζί. Έτοιμος! Φύγαμε για γιατρό! Έτοιμος, αγαπούλα! Κάτσε, γιατί δεν βρίσκω να μου περάσει τους πόντους. Ζούμε ένα δράμα. Το βρήκα στο πορτοφόλι του Βασίλη, στο δώσε πελάτης, Σαντορίνη. Μεγάλη αξία. Μεγάλη αξία, όχι. Τι στο έδωσε, μπουρμπουάρ να πάρει ένα δολάριο? Ναι, το δολάριο. Μίλα. Τι είναι, όπως είναι 1 ευρώ. Ναι. Εντάξει. Πιάσαμε όμως τα χέρια μας. Κοίτα, είναι ένα δολάριο. Είναι σαν αξία 1 ευρώ. Αλλά ότι πιάνεις χαρτονόμισμα, καταλαβαίνεις ότι έχει μεγαλύτερη αξία. Τώρα πιάνουμε το ευρώ, έλα, πετάμε τα ευρώ έτσι. Ενώ αξίζαν 350 ολόκληρες δραχμές. Δεν πετάγαμε τις 350 δραχμές. Ούτε το δολάριο νομίζω ότι οι Αμερικάνοι που είναι χαρτονόμισμα το πετάνε έτσι. Του δίνουν αξία. Μας έχει καταστρέψει αυτό το 1 ευρώ, τα 2 ευρώ. Κρεμίστηκαν όλα. Άντε, πάμε να τελειώνουμε τις εξετάσεις. Πάω τους πληρώσω σε δολάρια. Εν τω μεταξύ, ανοίγουμε την κάμερα, είμαστε. Α, τέλεια! Κλείνουμε την κάμερα, πέφτουμε για ύπνο. Άνοιξα να σας πω ότι έγινε χαμός με τα παιδιά. Ξετρελαθήκανε που ήταν τον παπά τους, δεν ξεκολλάγανε από πάνω τους. Και εκεί πέρα που ήταν κολλημένη η Αριάννα πάνω μου, κόλλαγε τώρα στον παπά της. Κρίμα, πόσο στεναχωρέθηκα που δεν έχω εδώ την Αριάννα. Η Αριάννα ήταν εδώ έτσι κρεμασμένη. Δεν ξεκόλλαγε ούτε σε γιαγιάδες ούτε τίποτα.
Ο Αγγελάκος cool. Το σκέφτεται κάθε βράδυ, επειδή τον έπαιρνα και αυτόν μαζί. Ήτανε σε ταλαντευόταν να πάω στο δικό μου κρεβάτι να πάω στις μαμάς. Κάθε βράδυ, ξέρω εγώ, το σκεφτότανε. Πάντως καταχαρήκα τα παιδιά, την καταλάβαν τη διαφορά. Πάντως όταν ήταν τόσο μικρά, καταλάβαν ότι έφυγε και ήρθε ο μπαμπάς σου. Φτάσαμε, δεν θέλω να πάω. Φτάσαμε. Τελειώσαμε και με αυτό. Έτσι και δεν δείξουν τίποτα αποτελέσματα, θα έχω κάνει γενικές εξετάσεις για όλα και τουλάχιστον θα είμαι σίγουρη ότι είμαι εντάξει από όλα, να δείξουν. Μην κορνάρεις, παιδί μου, ξυπνήσεις τον κόσμο πρωί-πρωί. Λέγε, πού θα με πας τώρα για brunch? Όχι, για breakfast, τι brunch, breakfast. Πάμε καμιά βολτούλα ή πάμε σπίτι? Πάμε, Τζένι, πρωί-πρωί να της πούμε καλημέρα. Ναι. Λέω, αν την πληρώσεις με τα δολάρια. Είχε πελάτησα η ξαδέρφη του Βασίλη και λέμε ας φύγει για να πάμε τσιμή μια καλημέρα. Κανονικά μην κάνουμε σαν τρελή. Την πελάτησα μέσα. Να σου πω γιατί δεν πήγες να την πάρεις, να ξέρω να... Σε παίρναμε τηλέφωνο να σε ενημερώσουμε. Πρέπει να πάω. Μόλις με έγραψε. Φίλιο τα αγκαλιάζεται. Φίλιο τα αγκαλιάζεται. Τι κάνει. Τα ξαδερφάκια. Σε προειδοποίησα, ναι. Ναι, ναι, όχι. Ξεκίνησε πολύ άσχημα. Ναι. Του λέω, α, καμιά μποτούλα μου κάνει γιατί δεν έχεις. Ήταν ένας λόγος. Θα περνάει έξω από το μπαγκάζι και θα σε φτιάχνει τον κόσμο. Θα λέει, δεν έχετε. Δεν έχετε. Πούσας. Ήταν να μην ανοίξει. Έχω καταστρέψει όλο το σόι. Κοίτα, τουλάχιστον είναι και ωραία και οικονομικά. Ναι. Οπότε μπορούμε να ψωνίσουμε. Ναι. Μην τυχόν και φύγεις με ένα παπούτσι. Μόνο αυτό σου λέω. Έχουμε και γένεια, περίμενε να μην φύγουμε και με σακούλες στα γένεια. Στα γένεια θα έχουμε και δώρο έκπληξη. Για καλύτερες τιμές. Α, λέω και εγώ τι θα βγάλει δώρο έκπληξη τώρα. Όχι, όχι, όχι. Δώρο έκπληξη θα έχουμε άνω των 29 ευρώ αγορές, μείον 5 ευρώ κατευθείαν. Πες μας που είσαι, μιας και ήρθαμε. Είμαστε Λεωφόρο Μαραθώνος 53 στην Παλίνη. Τέλεια. Ωραία, κάτσε κάνω καμιά βόλτα τώρα γιατί ναι. Το χρειάζομαι νομίζω. Κρατούσε τον Άγγελο. Τον κράτησα το κεφάλι, το σήκωσε. Κράτησα το κεφάλι και το σήκωσε. Έφραγμα, όλοι πάθαμε. Ιωάννη, όχι από το κεφάλι. Και λέει, για σας, μου το κάνανε και εμένα μικρό, δεν έχω πάθει κάτι, καλά είναι. Δεν το κάνανε έτσι, πες το. Πιάνετε από τα χέρια, το κάνω ο μπαμπάς μου και ο αδερφός μου. Βάζει το παιδάκι, πιάνει τα χέρια του το παιδάκι. Δεν σηκώσει το κεφάλι. Α, ναι, και το πιάνω από τα χέρια ουσιαστικά το βάρος. Αυτός πήγε το σηκώσει από το κεφάλι. Όχι, από το κεφάλι, παιδί μου. Δηλαδή, είναι κεφαλικό. Εκεί ήταν που ξεκίνησε η δεύτερη φάση της υπέρτασης. Θα δοκιμάσει κάτσα, πού τα έχει, Είναι ωραία αυτά, ρε. Το άλλο είναι σαν να μην φορά παπούτσι. Είναι... σου έχω δώσει γενικότερα από τα πιο άνετα που έχουμε. Σαν να μην φοράς παπούτσι είναι. Ωραίο, ε. Πάει και με κολλά, ναι. Σε πιάσαμε, τι κάνεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
Παίζουμε, τα μία. Κάνει πασκιντάρι και όλα. Τέτοιο. Ντάλια, Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου. Ροζ, μομ και μπλε. Τα μπλε δεν μου αρέσουν. Αυτά εδώ, παιδιά, τα φτιάχνει μόνη της η Τζέλη. Εγώ. Μια μισή ώρα μετά. Ήρθαμε να δούμε το καινούργιο μαγαζί που τάνουξε. Τώρα ήρθαμε να δούμε την Τζέννη που έχουμε να τη δούμε. Αν τη δει ο Βασίλης τόσο καιρό. Έκανα τα ψώνια μου, τώρα σπίτι θα σας δείξω τι πήρα. Όσοι είστε στην περιοχή, να έρθετε στο κορίτσι μας. Γιατί έχει ωραία πράγματα και οικονομικά για όλα τα πορτοφόλια και είναι και καλό κορίτσι και την αγαπάμε. Επιστρέψαμε. Θα συμμαζέψουμε λίγο εδώ πέρα. Έχουμε εδώ πέρα τα χαλιά. Όσοι με ακολουθείτε από πέρυσι, θυμάστε ότι... Αν θυμάστε, πού να θυμάστε. Ότι έχω τα χαλιά της μαμάς μου, για τα οποία δεν τρελαίνομαι. Θα κάνουμε τώρα μάλλον ένα σκούπισμα, σπουγγάρισμα, σημάζαμε και όλα αυτά. Αλλά δεν ξέρω αν θα στρώσουμε χαλιά, γιατί σκεφτόμαστε μήπως δύο χαλάκια. Πάμε να τα πάρουμε καινούρια. Ναι, μάλλον έτσι θα το κάνουμε. Γιατί της μαμάς μου ήταν λίγο βαριά, λίγο σκόρα ή τέλος πάντων δεν μου ταιριάζαν πάρα πολύ. Και είδαμε κάτι χαλάκια, θα σας ενημερώσω τελικά αν καταφέρουμε να πάρουμε φέτος χαλάκια, γιατί και από πέρυσι το έλεγα. Να σας δείξω και τι πήρα. Σκεφτόμουν να πάρω μπότες, μποτάκια, αθλητικά. Δεν έχω φέρει ακόμα και τα ρούχα μου από πάνω, τα χειμωνιάτικα. Δεν έχω στρώσει ακόμα την ντουλάπα μου να δω τι θα φορέσω, τι θέλω το χειμώνα. Οπότε πήρα ένα τύπο αθλητικό, αυτό εδώ. Και με λίγο αθλητικό στυλ νομίζω φοριέται και με κάνει ένα φορεματάκι. Γράψτε μου κάτω πώς σας φαίνεται. 18 ευρώ μόνο. Την επόμενη φάση πιστεύω θα πάω να πάρω καμιά μπότα. Σκέφτομαι τα παπούτσια μου τα νεώσω γενικά. Γιατί ειδικά μπότες μπουτάκια τα έχω πολλά χρόνια. Ο Βασίλης ξεκίνησε ήδη να μαζεύει και να κάνει δουλειά. Ελπίζω να μ' ακούτε γιατί ο Βασίλης είχε βάλει σκούπα μέσα. Λοιπόν, στο προηγούμενο βιντεάκι είδατε ότι είχα μαζέψει ρουχαλάκια για τα παιδιά. Να σας δείξω και λίγο πώς οργάνωσα την ντουλάπα. Εδώ βάλα τις πιτζαμούλες του Άγγελου και της Αριάννας. Έχω αυτή την ντουλάπα, την έχετε ξαναδεί από το IKEA, που είναι ουσιαστικά σαν βιβλιοθήκη και αγοράζεις έξτρα. Αυτά εδώ τα φύλλα. Ορίστε. Εδώ πέρα έχω όλα τα ρουχαλάκια του Άγγελου. Το ίδιο εδώ πέρα στην Αριάννα, εδώ πέρα είναι λίγο πιο εξόδου ας πούμε, ειδικά στην Αριάννα. Εδώ πέρα έχω φανελάκια σε ρουχάκια
και κάποια ζακετάκια, τραγιάσκες, ξέρω εγώ διάφορα των παιδιών πάλι, αλλά είναι πιο χύμα, δηλαδή εδώ είναι τα βασικά τους ρούχα, αυτά εδώ και αυτά εδώ με τις πιτζαμούλες από πάνω. Κάτω έχω τα μπουφανάκια αμάνικα και με μανικάκι της Αριάννας και πιο κάτω του Άγγελου. Έτσι έχω την οργανώσει την ντουλάπα των παιδιών αυτό το χειμώνα. Με έχει βολέψει πάρα πολύ αυτή η ντουλάπα. Αρέσει το ότι βλέπω απ' έξω κατευθείαν τι γίνεται και φαίνεται και πάλι περιποιημένο, έχω την αίσθηση. Εμένα γενικά με βολεύει που έχει ραφάκια, δεν έχει κρεμαστρούλες. Τι να κρεμάσω τώρα στα παιδικά ρουχαλάκια. Οπότε αν έχετε τώρα είστε στη διαδικασία ψαξίματος και πώς θα οργανώσετε τα ρούχα του παιδιού, αυτό. Και αυτό. Αυτό είναι πιο πολύ για τα λευκά είδη και σιρταράκια, καλτσούλες, παπουτσάκια. Σας έχω ξαναδείξει, αλλά όποιος δεν το έχει δει, πολύ βολικό και αυτό το επιπλάκι. Και δεν πιάνουν πολύ χώρο στο δωμάτιο. Βολευόμαστε πάρα πολύ ωραία. Βασίλης τρελή βοήθεια. Γενικά, άμα κάνουμε και δύο δουλίτσες μαζί, σε ένα μισοωράκι έχουμε φέρει το σπίτι σε μια ισορροπία. Κάτι που με βοηθάει στη μέρα μου είναι να έχω πλύνει τα πιάτα από την προηγούμενη. Όταν ξεκινάω με καθαρή κουζίνα, ξεκινάει και καλύτερα η μέρα μου από την αίσθηση. Προσπαθώ το πρωί τώρα, αυτό το καιρό, να πίνω και καμιά πορτοκαλάδα και για τις βιταμίνες που λένε για τα κρεολογήματα. Αλλά διάβασα, έρχεται και μια σουγκαρίστρα από πίσω, μετακινείται. Αλλά διάβασα ότι έχει το πορτοκάλι, το αχλάδι και η μπανάνα κάλιο που κάνει καλό και στην υπέρταση, ακόμα και να μην έχω εγώ βέβαια αυτή τη στιγμή. Θα μου κάνει καλό γιατί έχουμε πολύ κληρονομικότητα. Φτάνει καλέ, πόσο παρυπαντικό έβαλες. Θέλεις τελειώνει και αυτό στο σφουγγάρισμα. Λέω να κάτσουμε λίγο να δουλέψουμε. Να κάτσω λίγο υπολογιστή τώρα. Τι θα κάνουμε στη μαμά σου? Θα βάλουμε χαλιά και θα φάμε. Κάτι τέτοιο. Ναι. Θα βάλουμε χαλιά και θα φάμε. Οπότε και εκεί έχει πανηγυράκι. Ήθελα να σε ευχαριστήσω και πάλι που εμπιστεύεστε τη δουλειά μας. Και με έχετε πάρει τελευταία αρκετές κοπέλες και μου λέτε ότι με βρήκατε από το YouTube και έχετε μιλήσει και μαζί μου στους τεχνικούς. Μην την ξεχνάμε τη δουλειά μας, να τη λέμε, δεν είναι ντροπή. Τεχνική 24 ώρες, τα αφήνω εδώ πέρα. Απλά να σας πω ότι είμαστε σχεδόν σε όλη την Αττική. Καλύπτουμε τα περισσότερα μέρη της Αττικής. Δεν είμαστε επαρχία, γιατί με έχετε πάρει πολλές κοπέλες και με έχετε ρωτήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτεστε και μας καλείτε. Μας ενημέρωσε τώρα και η Τζέννη που πήγαμε στο μαγαζί. Ότι τώρα μέχρι να βγει το βίντεο μεθαύριο, λογικά θα έχουν ισχύσει και τα καινούργια μέτρα που λέει ότι δεν θα μπορούμε να μπαίνουμε στα καταστήματα παρά μόνο αν δείξουμε πιστοποιητικό rapid test ή εμβολιασμού. Πολύ ωραίο μέτρο πάλι πριν τις γιορτές για τους επαγγελματίες. Όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να προστατευόμαστε, για να μην γίνεται διασπορά, κρατάμε όσο μπορούμε τα μέτρα. Αλλά τώρα στο σούπερ μάρκετ δεν είναι το ίδιο σαν να πηγαίνω σε ένα μαγαζί. Και πόσο άσχημο είναι να πρέπει να δείξω την ταυτότητά μου για να μπω. Δηλαδή κάπως μου... δεν μου άρεσε. Σκέφτομαι τους μαγαζάτορες πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να ξυπηρετήσουν και να πρέπει να τρέξουν και στην είσοδο να ζητήσουν από τον άλλο και την ταυτότητά του και το πιστοποιητικό του. Είναι αποτρεπτικό. Και εγώ το σκέφτομαι δηλαδή. Θα πάω για ψώνια. Και πόσο ευχαριστημένη είμαι και από τους τεχνικούς όλο αυτό το διάστημα του κορονοϊού. Δεν είχαμε κανένα κρούσμα από κανέναν. Μόνο ένας εμβολιασμένος πήγε και πάρταρε, μάλλον, στις διακοπές. Και ενώ ήταν εμβολιασμένος, γύρισε
θετικός που έμεινα 15 μέρες σπίτι, αναγκαστικά, έχασε 15 μέρες δουλειάς. Στρώσαμε το πρώτο χαλί. Από το τίποτα. Πέρασε η ώρα. Πάμε πάρουμε τα μωρά μας. Και πάμε στην κυρία Ελένη που παραγγείλαμε μακαρόνια με κιμά. Αν δούμε θα τα φτιάξει. Μπορεί να έρθει τίποτα άλλο στον δρόμο, δεν ξέρω. Εννοείται πως δεν άντεξα. Και βάλα και τα καινούργια μου παπούτσια. Για καλά. Πού είναι τα παιδιά χαλιά. Κανένα σε μένα. Το... Ποιο είπε ήρθε πάλι ο μπαμπάς, αγάπη μου, θα έρχεται συνέχεια ο μπαμπάς τώρα. Ναι, με θυμήθηκες και εμένα. Τα μαλλιά τι πάθαν σήμερα, ή θα τη χτενίζουν ή θα λέει έτσι. Γιαγιά. Νένι τώρα είναι. Και το Ελένη. Ελένη σκέτο, έχουμε εξοικειωθεί. Έτσι σου είπε η γιαγιά, να μην τη λες γιαγιά, ε. Λαλό Μπόμπι. Δεν θέλει την Μπόμπι. Λαλό Μπόμπι. Τι νένι θέλει αυτός. Πέσαν όλα. Ναι. Πέσαν ή τα έριξες. Καλά, δεν ξέρω. Έπεσαν εκεί. Λένι. Τσα. Ήρθε. Ε. Τσα. Τι είναι όλα αυτά. Μάζεψε τα αγάπη μου. Μπράβο. Δεν ακούς κανένα καντήλα ακόμα. Δεν έπρεξε. Α, το σπίτι σου. Α, τι ωραία. Πόσα θα σπάσουμε. Όλα. Καλά ξεκινήσαμε. Πω πω τι έχει η γιαγιά εδώ. Αγάπη έχει και άλλα εδώ. Και μανάτα. Τι κάνετε. Ένα πάρει ένα μετά να φάμε άλλο. Ωραία τι είναι όλα αυτά. Αυτά είναι λιπιζούρια. Α, πάρα πολύ ωραία. Για δόντια θα τρέχουμε. Αν φάνε φαγητό, δεν νομίζω. Μπράβο αγάπη μου, εκπαιδευμένο στο δευτερόλεπτο. Έχω φτιάξει και ένα μιλφέι. Μιλφέι! Ναι. Τα φάμε τελικά μακαρόνια με κιμά. Ναι. Τέλεια. Έχω πάρει και αυτά τα. Δεν έχει. Που παίρνουμε εμείς με την πατάτα και το μπρογκόλι. Α, τι πατατούλες. Και η μαμά και ο μπαμπάς τους έριξες. Θα σπάσουμε τίποτα σήμερα. Τι κάνεις εδώ. Είναι έτοιμα, απλά το βάζω. Τι άνοιξες, παιδί μου, τον ντουλάπι. Βάλτε μέσα. Ναι, βάλτε μέσα. Α, μην ανοίξεις, όχι Αριάννα, όχι, 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 μην τα σπάσουμε όλα. Αυτό ήταν, στρώσαμε. Δύο χαλιά ήταν. Και η κυρία Ελένη πολύ είπε ένα χαλί. Θέλει ένα ακόμα. Τι τρως, μωρό μου. Ε? Πού το βρήκες. Λιφιτζούρι. Ναι, λιάλι. Λιάλι, όλα λιάλι είναι. Τα πάντα έχει γενιά εδώ πέρα, ε. Γι' αυτό σ' αρέσκεται να έρχεσαι, γιατί έχει τα πάντα. Τι κάνεις εδώ, βοηθάς τη γιαγιά. Ναι. Τι κάνει η γιαγιά, μαγειρεύει. Ναι. Γιαγιά. Θα πλήσεις εσύ. Εγώ τα πήρα, πειράσει. Ναι. Πλήσεις την παππούσα μαμά. Ωραία. Στην κυρία Ελένη είναι η πρώτη που μίλησε Χριστούγεννα. Κάτι στόλισε. Εδώ στο τζάκι, που είναι πολύ ωραίο το τζάκι. Γεια σου μαμά. Δεν έχει τελειώσει, λέει η κυρία Ελένη. Εννοείται γιατί στολίζετε όλο το σπίτι κανονικά. Έχετε πολύ πράγμα να βάλετε ακόμα. Εδώ κάτι έγινε, δεν έχει. Ναι. Να βάλτε μέσα, Νάνα. Βάλτε και το χάσω ξύλο, έλα πάνω. Άρα το κάνω. Εδώ να κάνει. Μόνο το πήραμε μαζί τα εδώ. Δεν πήραμε μαζί την Άριελ γιατί τρώσαμε χαλιά και μόλις θα μας θα μας κατούραγε. Αν έβλεπε καινούριο χαλί θα φρόντιζε το να κενήσει, γι' αυτό. Κόκο κόκο το βάζει. Βάλ' το τυρί καλέ. Δεν πειράζει, είναι να μεγαλώσει. Τώρα τα 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 τα.
Μπράβο. Τέλειος. Φοβερός. Καλά που σκεφτήκαμε και πήραμε τις πιτζάμες τους μαζί. Και περνάμε στο δεύτερο πιάτο. Αυτές είναι οι τέλειες πατατούλες από το Lidl που σε έχω ξαναδείξει. Είναι τέλειες και έχει κάνει η κυρία Ελένη πολύ ωραία βραστά λαχανικά που τρελαινόμαστε. Όταν ερχόμαστε εδώ, δεν μπορώ να σηκωθώ τους καναπέδες μετά το φαγητό. Θα φτιάξει, θα κόψω να βάσκω. Τούρτα λέει, όχι. Τι έφερες? Ωχ, έφτασε! Χρόνια πολλά, λέμε τώρα. Είναι και κανομάκια. Ευχαριστώ. Μη, όχι το χέρι. Όλα τα λέμε τούρτα, να ξέρετε. Ωραίο μιλφέ έφτιαξε η γιαγιά. Τραγανό φίλο, φρέσκο φρέσκο. Ναι, σ' αρέσει. Αριάννα, θα πούμε γεια. Θα πει γεια. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα εδώ. Εμείς πάμε να πέσουμε σε κόμμα όπου να είναι. Πάμε και το μιλφέι τώρα, αν δεν το ρίξει. Αριάννα, κάτω. Αριάννα, μη. Με ένα κλου είναι και η Αριάννα. Από αυτό το σόι, εντάξει. Βεβαιωθήκαμε ότι είσαι δικιά μας. Λοιπόν, οπότε εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βιντεάκι μας. Επιστέλους, ένα βιντεάκι με τον μπαμπά μας, ο οποίος επέστρεψε. Δεν θα ξαναφύγεις, τελείωσε. Αλλιώς απολύεσαι. Φιλάκια πολλά, πριν φύγετε θυμηθείτε για να κάνετε και μια εγγραφή για να μην χάνετε και τα επόμενα βιντεάκια μας. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα, γεια σας! Ναι. Θα κάνεις γεια σας! Μουά! 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 Πάνω στο στομάχι. Τι είναι αυτό? Λεμοντσέλο! Για να χωνέψει η Ιταλία. Ναι. Αυτό... Σε έριξε, Βασίλη. Μπαμπάς! Να δώσουμε ένα απέναντι στα παιδιά. Να δείτε τι θα κοιμηθούν. Ωραίο, ωραίο. Όχι, 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 όχι.